Με αίμα βάφτηκε και ακόμη μία φορά η άσφαλτο μετά και το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, στο ύψο του Καλαμίου, στη στροφή κοντά στο φρούριο του Ιντζεβίν. Είναι λίγο πριν τι 12 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε λίγο μετά τον κόμμο Καλαμίου, στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, όπου συνέβη το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Τραγικό απολογισμό. Ένα νεκρό, τρει τραυματίε, οι δύο σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίε, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα αγροτικό όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία εξετράπη της πορείας του με συνέπεια να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία και να συγκρουστεί με τοπικά με ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Από τα συντρίμια του γιοταχή ανασύρθηκε νεκρός ένα 50χρονο κάτοικο Χανίων, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο 35χρονο συνεπιβάτη του. Λόγω τη φοδρότητα τη σύγκρουση, μία από τι γυναίκε που επέβαιναν στο αγροτικό όχημα πετάχτηκε στον δρόμο, περνώντα μέσα από το παρμπρίζ. Μία ανταλίκα που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να σταματήσει και πέρασε πάνω από την άτυχη νεαρή κοπέλα, με συνέπεια να την τραυματίσει σοβαρά, ενώ εν συνεχεία η Νταλίκα συγκρούστηκε και με το αγροτικό όχημα. Μία φορά ευαισθητοποιηθούν. Κάθε εβδομάδα, για να μην πω κάθε μέρα, έχουμε θύματα στο βουάκ. Μία φορά ευαισθητοποιηθούν. Ήταν μία. Κακή στιγμή το οποίο 99% φταίει ο δρόμος. Ως πρόεδρος των αυτοκίνητών γνωρίζω το, κάθε, το δρόμο το κομμάτι αυτό. Εδώ για να καθαρίσουμε το δρόμο εκεί κάτω στη στροφή έγινε επανάσταση για να ξεκινήσουμε να καθαρίζουμε το δρόμο. Ο δρόμος αυτός όπως είπα και προηγουμένως είναι καταραμένος δεν είναι για να κυκλοφοράνε αυτοκίνητα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οχήματα τη πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, ενώ περιπολικά τη τροχέα διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στο σημείο του δυστυχήματο. Πρέπει ο κόσμο να προσέχει, ο δρόμο γλιστράει, έχει ιδιαιτερότητε, δεν πρέπει να τρέχει, πρέπει να έχει το νου του, διότι δεν υπάρχουν διαχωριστικέ λωρίδε όπω καταλαβαίνετε και είναι επικίνδυνο ο βόρειο οδικό άξονα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τι 11 και ενώ εκείνη την ώρα έβραχε πολύ δυνατά στο σημείο.